στο παράλιο Άστρος με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, κύριο Κωνσταντίνου, για να μιλήσουμε σχετικά με το θέμα των δημοτικών τουαλετών στην περιοχή. Αναφορά στο τι συμβαίνει με τις τουαλέτες και σε ποιον ανήκουν τελικά, έκανε ο κύριος Κατσής στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ακόμα μια φορά, ζητώντας απαντήσεις και άμεση επίλυση του ζητήματος. Πείτε μας αρχικά ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για αυτή την τοποθέτηση που έχει γίνει εδώ και αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι πιστεύετε ότι έρχεται στο προσκήνιο πάλι αυτό το ζήτημα. Ναι, να σας προσορίσω. Αυτό που μου προκαλεί εμένα γίνει απορία σε άξιο, πώς προέκυψε τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το ερώτημα. Έχει τεθεί για τέταρτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα μια απάντηση για τους λόγους που προέκυψε και γιατί και εμένα με παραξενεύει, θέλω να μάθω. Γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ παλιό. Να υπενθυμίσω ότι έχει τεθεί νομίζω η τέταρτη φορά και εδώ να απαντήσω ότι την πρώτη φορά που τέθηκε εγώ δεν ήμουν παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσω να απαντήσω. Τη δεύτερη φορά που ξανατέθηκε ήμουν παρόν, είχα συνδεθεί με τη διαδιάσκεψη, αλλά υπήρχε πρόβλημα στα μικρόφωνα στο ίδρυμα Ζαφύρης, οπότε δεν μπορούσα να απαντήσω, να συνδεθώ για να απαντήσω. Στο τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε, που θέλαμε να απαντήσουμε πάνω στο θέμα αυτό, είχε έρθει ο κ. Καζός, είχαν θέμα σοβαρό να συζητήσουν για το κεντρικό δρόμο εκεί, άσφαλτο του Λονιδίου κτλ. Οπότε το αναβάλαμε, το αφήσαμε να συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και στο προηγούμενο προημερών που ο Δημοτικό Συμβούλιο που το αναφέρθηκε πάλι ο κ. Κατσής, εγώ ήμουν απόν και δεν μπόρεσα να απαντήσω. Έτσι λοιπόν, για να λυθούν όλες τις απορίες, θέλω να πω ότι δεν έχουμε τίποτα να αποφύγουμε για να απαντήσουμε. Απλώς θα ήθελα να μάθω το ενδιαφέρον του κ. Κατσή προκύπτει γιατί είναι τώρα πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και έξω το ενδιαφέρον ή και για κάποιους άλλους λόγους. Θα ήθελα να κάνω να το μάθω. Θα ήθελα να ρωτήσω στη συνέχεια, οι τουαλέτες γνωρίζουμε τώρα, πληροφορηθήκαμε ότι έχουν δηλωθεί σε ιδιώτη και οι ενστάσεις πλέον στο κλιματολόγιο έχουν κλείσει. Γιατί συνέβη αυτό, σε ποιον οφείλεται αυτή η παράληψη και τι μπορεί να γίνει τώρα. Ναι, να πω εδώ ότι τώρα πλέον το να συζητάμε για τις τουαλέτες είναι σαν να κλαίμε τον πεθαμένο. Το κλιματολόγιο έκλεισε το 2018. Να τα πάρουμε λίγο έτσι από την αρχή, ότι είχαμε ξεκινήσει εμείς κατόπιν καταγγελία στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Είχαμε γυρίσει το χωριό 4 ημέρες με τον τότε πρόεδρο κύριο Πίκολη, εγώ ως τοπικό σύμβουλο, τον κύριο Δελιμανόλη τοπικό σύμβουλο και τον κύριο Μορφωνιό ως υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσαμε κατά τη γνώμη μας ποια ήταν αυτά που θεωρούσαμε ότι είναι κοινοτικά ή δημοτικά καταπατημένα, έτσι ώστε κατόπιν στη συνέχεια συστήθηκε επιτιμητική επιτροπή για να μπορέσει ένα-ένα να τα εξετάσει και να διεκδικήσει ο Δήμος την περιουσία τους. Αυτή η Επιτροπή δεν συνεδρίασε στην πενταετία αυτή που πέρασε. Το κτηματολόγιο θα έκλεινε το 2018, ήταν γνωστό. Είχα έρθει σε κάποια στιγμή σε μια επαφή με τον Άκη τον Πέτρο, ο οποίος είχε αντικαταστήσει μια υπάλληλο η οποία είχε φύγει εδώ με μετάταξη, είχε μπει μέλος της Επιτροπής, ο οποίος μου είχε δώσει κάποια τοπογραφικά από τη θέση εκεί του το φανάρι στο φάρο να ξεκινήσουμε τον έλεγχο. Ο Άκης Πέτρου δεν προλάβαινε να κάνει λόγο φωτοεργασίας γιατί παρακολουθούσε το βιολογικό και άλλα έργα του Δήμου. Μέχρι που φτάσαμε τρεις μήνες πριν από το κλείσιμο του κτηματολογίου του 2018, όπου ο Άκης Πέτρου μου παραβλήθηκε ένα έγγραφο το οποίο θα το έδινε στον Δήμαρχο, το οποίο δεν ήταν κοινοποιημένο σε μένα, μου το έδινε ο Φεδέκος, αλλά αφορούσε ένα βασικό πρόβλημα την κυπηρεσία της κοινότητας Παραλιάσου. Αφορούσε το κτηματολόγιο έλεγε. Το οποίο έλεγε ο άνθρωπος ότι δεδομένου ότι εγώ λόγω φόρτου εργασία δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό που μου είχε ανατεθεί, προτείνω στο Δήμο να βάλει τοπογράφους μηχανικούς, δικηγόρους και αυτά έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αποτύπωση πριν γίνει στο κτηματολόγιο να δηλωθούν. Εγώ στη συνέχεια πήρα απόφαση τοπικού συμβουλίου. Στην απόφαση τοπικού συμβουλίου έχω επισυνάψει και ένα εξώδικο του 2008 που είχε αποστείλει τότε κοινότητα στον εισαγγελέα, γιατί και τότε έκλεινε το κτηματολόγιο, αλλά έδωσε παράταση τότε ο εισαγγελέας γιατί λόγω των 10 χρονών παράταση που πήρε το κτηματολόγιο ακόμα. Οπότε αφού υπήρχε το χρονικό διάστημα, έμεινε η υπόθεση στο αρχείο. Αλλά φτάσαμε και μετά από 10 χρόνια να κλείσει το κτηματολόγιο και αυτά να μην αποτυπωθούν ποτέ και να δηλωθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόμοια κατάσταση συναντάμε και σε άλλα οικόπεδα του Δήμου.
Ναι, κατά την καταγραφή που κάναμε τότε εμείς που γύρισαμε το χωριό μαζί με τον κύριο Μορφωνιό, αποτυπώσαμε όλο το τμήμα του χωριού και κάποια μικρά τμήματα στο κάτω προστατικό οικισμό εδώ στο χωριό, τα οποία και αυτά έχουν καταπατηθεί. Και τώρα τι μπορεί να κάνει ο Δήμος με αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτό το ζήτημα. Ακούσαμε και μία πρόταση στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις τουαλέτες, τι μπορεί να γίνει. Η πρόταση εννοείται αυτή που, αυτό που εγώ πληροφορήθηκα γιατί ήμουν από είναι ότι πρότεινε ο κ. Μαδάς ότι το κομμάτι αυτό μπορεί να εξαγοραστεί. Τώρα δεν ξέρω ποιο τρόπο εννοεί και αν εννοεί μέσα του πράσινου ταμείου κτλ. Εγώ θα, η άποψή μου ότι ο Δήμος όλα πλέον, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από αυτά τα τμήματα, πρέπει να ακολουθεί στην δικαστική διαδικασία. Βέβαια υπάρχουν τα κομμάτια που είναι και πάνω από 200 που είναι καταπατημένα. Αλλά από εκεί μετά είναι με τι κριτήρια και ποιος αποφασίσει το ποιο θα διεκδικήσουν και ποιο όχι. Αυτό ας το επιλέξουν αυτοί.